Κύριε Βερβεσά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, συγγνώμη, είμαι στην συγκέντρωση. Καταλαβαίνετε, είμαι με δύσκολη επικοινωνία μαζί σήμερα. Είμαστε εδώ στην πορεία κινητοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών και είμαι στην προσυγκέντρωση του Γεωργικού Συλλόγου. Είναι δύσκολη επικοινωνία και είναι και μια δύσκολη κατάσταση για πολλούς επαγγελματίες. Κύριε Βερβεσέ, γιατί επιμένετε στις κινητοποίησεις απέναντι στον... Οι κινητοποίησεις είναι για το δίκαιο αίτημά μας, ότι δεν μπορούμε να φορολογούμαστε όλοι ισοπεδωτικά. Η κυβέρνηση έχει σύγχρονες μεθόδους ελέγχου της φορολογικής, του φορολογικού ελέγχου. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε από το χρονοτούλογο της ιστορίας την τεκμαρτή φορολόγηση προ 20ετίας και 30ετίας. Να πάει να βρει αυτούς που είναι με συγκεκριμένα κριτήρια. Εμείς έχουμε προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα μέσα στην οποία θα αυξήσουμε τη δυνατότητα να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν σύγχρονες μεθόδες. Μεθόδοι τις έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Καιρός είναι να τις εφαρμόσει. Και όχι να πηγαίνει στοπεδωτικά επί δικαίων και αδίκων. Μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Κύριε Βερβεσέ, έχετε πει εσείς ότι αυτό το νέο φορολογικό πλαίσιο είναι ό,τι πιο τοξικό και ταξικό επίσης έχετε δει. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι ταξικά μια πολύ μεγάλη αδικία πολλοί δικηγόροι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους δικηγόρους, πολλοί μηχανικοί, πολλοί υδραυλικοί, πάρα πολλοί επαγγελματίες να αποκρύπτουν, γιατί υπάρχει και αυτό. Τεράστιο όγκο εισοδημάτων την ώρα... Γιατί δεν φορολογεί τεκμαρτά και τις εταιρείες και μόνο. Υπάρχει κάποιο επιχειρήν που μόνο ο ελεύθερος επαγγελματίας συνέχεια θα κερδίζει, ενώ οι εταιρείες μπορούν να εμφανίζουν ζημιές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάθε χρόνο βγάζουν τα ίδια. Είναι όλοι, έχουν τεκμαρτό εισόδημα και κερδίζουν κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει επιχειρηματικό ρίσκο του επιχειρηματία της εταιρείας. Υπάρχει και δεν υπάρχει στον ελεύθερο επαγγελματία. Γιατί δύο στα μέτρα και δύο στα δμά. Αυτό είναι μια πραγματικά κριτική η οποία έχει βάση. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά, λέτε. Από την άλλη, επιμένω και εγώ γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά στους φόρους που πληρώνουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, και στους φόρους που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και αυτό δεν είναι. Απαντάω και λέω να τους βρει τους φοροφυγάδες. Έχει τρόπους και μεθόδους. Έχουμε προτείνει εναλλακτικές μεθόδους. Να κινητοδοτεί τις αποδείξεις. Να κάνει τεχνικές ελέγχου άμεση και να συνδέσει τα POS. Να βάλει το My Data. Δεν θα πάμε στην εποχή του χαλκού για να βρούμε τη λύση στα προβλήματα του 2023. Κύριε Βερβεσέ, αυτό το οποίο απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό είναι ότι σχετικά τέτοια μέτρα τα οποία. Συγγνώμη, δεν σας ακούω πολύ καλά λόγω του ότι είμαι μετά τα κινητοποίηση. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη. Ίσως δεν είναι η καλύτερη ώρα να μιλήσουμε. Ίσως θα πρέπει να αναβάλουμε, γιατί δεν μπορώ να ακούω καθόλου την ερωτήσια. Δεν μας ακούτε καλώς, κύριε Βερβεσέ. Θα τα πούμε μια άλλη ώρα. Είναι σε εξέλιξη η μεγάλη κινητοποίηση των επαγγελματιών στο Σύνταγμα.